Πάμε κατευθείαν τώρα να καλησπερίσουμε την συνήγορο του φιλάθλου, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής για αυτή την κορδέλα που πετάχτηκε στον αγωστό χώρο. Είναι η κυρία Λίκη Ευαγγέλου. Κυρία Ευαγγέλου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά. Γεια σας. Μόλις βγήκατε καλά από το δικαστήριο. Ναι. Βγήκαμε από το δικαστήριο, πήραμε αναβολή, ζητήσαμε αναβολή. Για το λόγο ότι ο νεαρός νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με οξία γαστρεντερίτιδα και συμπτώματα αφυδάτωσης. Το δικαστήριο αναβλήθηκε για τις 13 Μαρτίου. Για 13 Μαρτίου. Δεν μπορούσε να γίνει διαδικασία χωρίς να είναι εκείνος παρόν, έτσι? Όχι. Στα πλαίσια της δίκης είναι δικαίωμα του κατηγορούμενου να είναι παρόν. Ναι, ναι, βέβαια. Και η εικόνα και ο λόγος και η απολογία του θεωρώ ότι θα μετρήσουν πολύ. Μπορείτε να μας πείτε τι συνέβη, τι σας έχει πει για το περιστατικό της Κυριακής? Όχι, για το περιστατικό της Κυριακής δεν θα μιλήσω. Αυτό είναι θέμα της διαδικασίας, της δίκη. Η δίκη θα γίνει στην αίθουσα. Να σας πω μόνο ότι αρνείται κατηγορηματικά ότι τέλεσε οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Ναι, ναι. Ο νεαρός αρνείται κατηγορηματικά. Ότι... Θα πω όμως παρεπιπτόντως. Ναι, ότι... θέλω να σας ρωτήσω και εγώ γιατί γράφτηκαν γι' αυτό πολλά πράγματα, ναι. Ωραία. Να πω καταρχήν ένα γενικότερο σχόλιο. Mm-hmm. Κανένα κανάλι δεν έχει επισημάνει ότι στα πλαίσια πανηγυρισμών αυτό που έγινε την Κυριακή στην Τούμπα με τα χαρτάκια και τις κορδέλες γίνεται παντού, σε όλα τα γήπεδα, εδώ και πολλά χρόνια. Έχει επισημανθεί, λοιπόν, κύριε Βαγγελού. Εδώ συνέχεια το λέμε, φυσικά. Ορίστε. Έχει επισημανθεί, συνέχεια το λέμε. Ναι. Συνέχεια μάλλον το λέμε. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει. Και επιπλέον έχει περάσει μια πολύ άδικη εικόνα για τον νεαρό, ότι είναι άκρος επικίνδυνος, εγκληματίας, ναι, υπότροπος. Θα ήθελα πολύ να τονιστεί και να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι ένας νεαρός με λευκό ποινικό μητρό. Το τονίζω, με λευκό ποινικό μητρό. Μα δεν έχει παρουσιαστεί σαν εγκληματίας. Έχει παρουσιαστεί σαν εγκληματίας και εδώ υπάρχει ευθύνη. Δεν γνωρίζω πώς διέρευσε το δελτίο εγκληματικότητας που τηρείται, ο φάκελος που τηρείται για τον κάθε πολίτη, ναι, πώς διέρευσε. Όταν ήταν ανήλικος ακόμη, μπορεί να κατήχε ένα βεγγαλικό. Μπορεί όταν ήταν ανήλικος. Έχουν περάσει 10 έτη και δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται από μια τέτοια πράξη κάποιος ιδιαίτερα επικίνδυνος, εγκληματίας. Είναι ένας νεαρός, ξαναλέω, με λευκό ποινικό μητρό και δεν έχει καμία εκκρεμότητα σε βάρος του. Υπήρχε μία υπόθεση παλιά, λέτε, πριν 10 χρόνια όπου κατήχε ένα βεγγαλικό. Αυτή είναι μόνο υπόθεση? Κατήχε ένα βεγγαλικό. Αυτό, με βάση αυτό, έχει χαρακτηριστεί σκόπιμα, δεν ξέρω, από τα κανάλια, από τα μέσα, από τα ραδιόφωνα, από το διαδίκτυο, ως επικίνδυνος, άκρος επικίνδυνος μάλιστα. Άκουσα σήμερα, μου είπαν το πρωί, ότι σε κανάλι, ναι. Στην τηλεόραση χαρακτηρίστηκε άκρος επικίνδυνος. Ναι. Ένας νέος 26 ετών με λευκό ποινικό μητρό, εργαζόμενος, φιλήσυχος, συμπαθέστατος. Είναι η προσπάθεια να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Από τέτοιους ανθρώπους να κινδύνευε. Κύριε Ευαγγέλου, μήπως πρέπει να ψάξετε από πού ξεκίνησε όλο αυτό? Γιατί έχω την εντύπωση ότι οι πρώτες πληροφορίες που τις διαψεύδετε σήμερα εσείς, από την αστυνομία ξεκίνησαν. Μήπως πρέπει να ψάξετε το αρχικό δελτίο τύπου της αστυνομίας? Ενδεχομένως. Κάνω έρευνα, διερευνώ. Εάν υπάρχουν ευθύνες, θα υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά σε βάρος κάθε υπεύθυνου. Αυτό που συμβαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα το χαρακτήριζα κανιβαλισμό. Δηλαδή για τα συμφέροντα, για να εξυπηρετηθούν σκοπιμότητες. Ανωνύμων κερδοσκοπικών εταιριών, εγώ θα το πω, δεν μπορεί να καταστρέφεται ένας νέος άνθρωπος. Εννοείται ότι αν υπάρχουν ευθύνες, εμείς προς το παρόν το ψάχνουμε. Είμαι επιφυλακτική, δεν θέλω να τα βάλουμε κανέναν έτσι. Ναι, θα δούμε ναι. Από πού ξεκίνησε αυτό. Μας να τονίζετε... σας πω μόνο αν θέλετε συμπληρωματικά σαν είδηση ότι δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής στο δικαστήριο σήμερα ο Όσκαρ Γκαρθία, ο οποίος είχε δηλώσει ως μάρτυρος όταν κατέθεται ως φερόμενος μάλλον ως παθόν, είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του νεαρού φιλάθλου. Σήμερα δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής. Αυτό το πρώτο ότι δεν επιθυμεί πότε έγινε? Αυτό έγινε όταν έδωσε προανακριτικά κατάθεση. Τι...
τον επισκέφθηκε η αστυνομία στο Διαβαλκανικό και έδωσε μια αρχική κατάθεση όπου είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του νεαρού. Κυριακή βράδυ, Δευτέρα πρωί δηλαδή, προφανώς. Ναι, ναι. Σήμερα όμως παραστάθηκε συνάδελφός μου με πλήρη εξούσιο για λογαριασμό του Καρτία. Γιατί προφανώς έχει σημασία για αυτούς η υπόθεση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ναι, για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι, καμία ναι. σχέση δηλαδή με το συμβάν ως συμβάν. Κυρία Βαγγέλου, ξανά σας ρωτάω. Ο 26χρονος έχει μόνο μία υπόθεση στο παρελθόν όπου συνελήφθη με βεγγαλικό πριν από 10 χρόνια. Λοιπόν, για να είμαστε ακριβείς. Ναι. Έχει μία υπόθεση στο παρελθόν όπου το δικαστήριο ανηλίκων τον επέπληξε, επίπληξη δέχτηκε, έτσι για ένα βεγγαλικό. Πριν από κάποια χρόνια επίσης, πηγαίνοντας για Γιάννενα, έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τα Γιάννενα, συνελήφθη, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για κάποιο αδίκημα, εν πάση περιπτώσει, δεν δικάστηκε ποτέ αυτή η υπόθεση, τέθηκε στο αρχείο. Μάλιστα. Δεν έχει τίποτε άλλο. Καμία άλλη εκκρεμότητα και το τονίζω και αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία, έχει λευκό ποινικό μητρό. Έχουν υποθεί πολλά ψέματα. Τώρα, έχουν υποθεί πολλά ψέματα πάνω σε αυτήν την υπόθεση. Το έχω υπόψη μου. Είπαν ότι είχε απαγόρευση εισόδου πολλά, στα γήπεδα. Πολλά, δεν ναι, είχε, ναι. Ποτέ δεν είχε απαγόρευση εισόδου ο νεαρός. Δεν έχει καμία άλλη εκκρεμότητα. Λένε ότι εκκρεμούν σε βάρος του διάφορα. Ότι είναι σεσμασμένος, υπότροπος, επικίνδυνος, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα, μάλιστα. Και θα πρέπει σίγουρα να βρεθούν οι άνθρωποι που διοχέτευσαν τέτοιου είδους πληροφορίες στα κανάλια και στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Κυρία Βαγγέλου, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάρα να είστε πολύ. Καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.